Αριστοτρίτη, 23 Απριλίου 2024 και έχουμε θέματα άρα, σήμερα. <laughs> Έχουν όλοι ψυχολογικά. <laughs> λοιπόν, αυτό το βίντεο με το συντήρε φιλέ, φιλενάδα, κολλητή, Έχου, έχει πολλά σχόλια, έχει ξυπνήσει. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Επειδή μου έχει δημιουργηθεί μια απορία. έχω και εγώ πολλά θέματα, κάνω ψυχοθεραπεία και μπορώ να πω ότι έκανα το καλύτερο δρόμο στον εαυτό μου. Μπράβο, κορί. Μπράβο. Μιλάμε συνέχεια για πολλά ψυχολογικά, παύλα ψυχιατρικά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού του πλανήτη. Η απορία μου είναι, αν δεν είμαστε όλοι προβληματικοί, ποιοι είναι αυτοί που είναι φυσιολογικοί και δεν έχω ψυχιατρικά, παύλα ψυχολογικά προβλήματα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι δυνατόν οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίω να έχουν τέτοια προβλήματα. Πού αφήνονται αυτά, γιατί αυξάνονται αυτά τα κρούσματα. Περίμενε. Έχει και τοποθετήσει άλλων μια άλλη ε, χρήστρια του YouTube. Πραγματικά το τοποθέτησε πολύ ωραία. Τόση πληροφορία για ψυχικέ ασθένειε που υπάρχει όλο και κάτι βλέπουμε τριγύρω. Ποια είναι τα χα... χαρακτηριστικά του υγιού ψυχικά ανθρώπου. Άρα, έχουν όλοι ψυχολογικά, είμαστε όλοι με τα ψυχολογικά. Λοιπόν, εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε ψυχολογικά. Όλοι έχουμε ψυχολογία. Άρα, έχουμε και ψυχολογικά, αφού έχουμε ψυχολογία. Λοιπόν, αν εννοούν ότι όλοι δεν είμαστε καλά. Υπάρχουν μέρες που είμαστε καλά, μέρες που δεν είμαστε καλά, μέρες που έχουμε ε, προβλήματα πολύ σημαντικά να λύσουμε, ε, αναποδιές, δυσκολίες, δύσκολη διαχείριση, οικονομικά, επαγγελματικά, προσωπικά, συντροφικά, γονεϊκά και όλοι μας ανάλογα με το πόσο δομημένο είναι το εγώ μας, πόσο ισορροπημένοι είμαστε πόσο έτσι άνθρωποι οι οποίοι σταθεροί, συνεπεί στον λόγο μα, προσαρμοσμένοι είμαστε, ε, πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μα, έχουμε ένα αυτογνωσία, είναι αυτοεκτίμηση έχουμε. Μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε κάποτε καλά, κάποτε όχι καλά, κάποτε πέφτουμε, κάποτε σηκωνόμαστε. Ανάλογα όμως με το πόσο δομημένοι είμαστε και πόσο καλά είμαστε ε, μέσα μας όσο μπορούμε να ισορροπούμε τι δυνάμει μα και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε να τι φέρνουμε ει πέρα. Και άλλε φορέ μα νικούν αυτέ οι δυσκολίε και βγαίνουν έτσι τα, τα γονιδιακά μα που έχουμε όλοι μέσα μα. Καλό είναι να γνωρίζουμε που έχουμε έτσι οι περισσότεροι, όταν, όταν λυπηθούμε και στεναχωρηθούμε, τι συνήθω βγαίνει. Μπορεί να βγαίνει μια καταθλιπτική τάση, μπορεί να βγαίνει μια χωτική τάση, μπορεί να βγαίνει μια ιδιοψυχαναγκαστική τάση, μπορεί μια κρίση άγχου ή οτιδήποτε, ανάλογα με το τι έχουμε γονιδιακά. και περνούμε φάσει, δύσκολα πράγματα. Αντί λοιπόν να περνάμε μόνοι μα αυτέ τι φάσει, μιλάω για του ανθρώπου που ξέρουν τον εαυτό του. Καλό είναι να έχουμε έναν ψυχολόγο τη εμπιστοσύνη μα, και να συζητάμε εβδομαδιαία τα θέματα που μας ανησυχούν. Να ακούμε την γνώμη του την επαγγελματική, την αποστασιοποιημένη. Και να παίρνουμε δύναμη να προχωρούμε. Αν δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, καλό είναι να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, έχει ξεπ... έχει... δηλαδή έχουμε ξεφύγει από το επίπεδο του ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και έχουμε και κάποιον πρόβλημα, είτε έχουμε μια δυσκολία με το άγχος, είτε έχουμε μια δυσκολία με την κατάθλιψη, είτε έχουμε κάτι άλλο, συνεξάρτηση, ή δεν βάζουμε όρια, έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας, είμαστε επιρρεπείς, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και αγόμαστε και φερόμαστε ανάλογα με το τι μας λένε οι άλλοι. Είμαστε άνθρωποι που δεν βάζουμε όρια διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε ένα με τους άλλους και δεν ξεχωρίζουμε το εγώ μας από τους άλλους. Νάλογα λοιπόν από το κομμάτι της, το, το πώς μεγαλώσαμε, το πώς εδομηθήκαμε, το πώς ζούμε γενικότερα τη ζωή μας με τους άλλους, καλό είναι πάλι να εμπιστευτούμε των ψυχολόγων της επιλογής μας για να ξέρουμε πώς να βγαίνουμε από όλε αυτές τις ιστορίες και να είμαστε υγιείς και χαρούμενοι. Άρα, ό,τι και να έχουμε, είτε γνωρίζουμε τον εαυτό μα, είτε δεν το γνωρίζουμε, είτε έχουμε κάποιο πρόβλημα, είτε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, εμφανώ σου δηλαδή κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να έχουμε τον ψυχολόγο μα για να μπορούμε να, να συζητάμε και να πορευόμαστε. Με λίγα λόγια, δεν είναι καλό, ούτε δεν είναι κακό να έχει ψυχολόγο. Κακό είναι να μην έχει και να ακούς τον καθέναν που, ταυτ... που μπορεί να προβάλλει επάνω σου τα δικά του... και να ταυτίζεσαι με την κάθε άποψη... και γενικότερα να είσαι χωρίς ψυχοεκπαίδευση... άρα να μην ξέρεις τίποτα από όλα αυτά... όλους τους όρους από αυτούς που ακούς... να μην μπορείς να τους αναγνωρίζεις... και να γίνεις έρμεο των καταστάσεων. Ε, με αυτήν την έννοια λοιπόν, ναι όλοι έχουμε ψυχολογικά. Με την έννοια το αν έχουμε κάποια ψυχοπαθολογία που η ερώτηση θα είναι όλοι έχουμε ψυχοπαθολογικά. Θα ήταν όχι. Δεν έχουμε όλη ψυχοπαθολογία. Ψυχοπαθολογία είναι να έχουμε κάποια διαταραχή, είτε διάθεσης, είτε προσωπικότητας. Έτσι. Και να έχουμε εμφανώς κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δεν έχουν πάει σε ψυχολόγο, έχουν από αυτές τις δυσκολίες τις ψυχοπαθολογικές, μας δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή μας ε, και μάλλον δεν θα πάνε, ακριβώς γιατί έχουν την αίσθηση ή πιστεύουν στην άποψη ότι στο ψυχολόγο πάνε αυτοί που έχουν πρόβλημα, ενώ στο ψυχολόγο πρέπει όλοι να πηγαίνουν. Είτε έχουν πρόβλημα, είτε θα αποκτούσαν στο μέλλον πρόβλημα, επειδή δεν πήγανε στο ψυχολόγο. Ε, και μάλιστα στην Αμερική και σε χώρες πιο προηγμένες από την δική μας, την τριτοκοσμική. Ε, πάνε, έχουν το ψυχολόγο τους όλοι οι άνθρωποι και όπως πάνε στον προσωπικό τους γιατρό, στον προσωπικό τους οδοντίατρο, στον προσωπικό τους οποιοδήποτε άλλη είναι ειδικότητα, πηγαίνουν και στον προσωπικό τους ψυχολόγο και το θεωρούν πάρα πολύ φυσιολογικό. Κοίταξε εγώ κάτι που έχω πει στο επεισόδιο του podcast το 52ο, αν δεν κάνω λάθος, που είναι το επεισόδιο για το πότε είμαι έτοιμο να κάνω παιδιά και αν θέλω να κάνω παιδιά, το είπα και το εννοώ και το ξαναλέω, ότι η κάθε οικογένεια πρέπει να έχει το δικό της παιδοψυχολόγο. Πότε είσαι έτοιμη, έτοιμος να γίνεις γονιός και αν θέλεις να γίνεις γονιός. Αυτό είναι το τίτλο, αυτός είναι ο τίτλος του 52ου επεισόδιου του podcast και το τόνισα εκεί πέρα ότι πώς έχει τον παιδίατρο της μια οικογένεια και δεν διανοείσαι να φέρει παιδιά στον κόσμο και να μην έχουν τον παιδίατρο τους, το ίδιο ισχύει και για τον παιδοψυχολόγο και εσύ ειδικά που είσαι και παιδοψυχολόγος και ειδική στους εφήβους και είσαι και συστημική οικογένεια και και είσαι και εικαστική θεραπευτρία είσαι εξαιρετική περίπτωση για να σε έχει μια οικογένεια για παιδοψυχολόγων της οικογένειας και ψυχολόγων της οικογένειας γενικότερα. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε έναν ειδικό ο οποίο να γνωρίζει το ψυχολογικό ιστορικό τη οικογένεια μα, να μα γνωρίζει εμά, του γονεί ή το γονιό, να γνωρίζει τα παιδιά, το ψυχολογικό ιστορικό των παιδιών, και μπορεί να μην έχουμε τακτικές συναντήσεις, δηλαδή κάθε εβδομάδα να πηγαίνουμε οι δυο φορές την εβδομάδα, δεν ξέρω εγώ πότε, αλλά ξεκινώντας μία θεραπευτική σχέση με έναν ψυχολόγο που να είναι και οικογένειας και παιδοψυχολόγος, έχουμε πάντα ούτε καταφυγή και ετήσια check-ups η εξαμηνια εξαμεινία check-ups και νιώθουμε ότι ε, έχουμε ασφάλεια. Ναι, και το πιο σημαντικό από όλα είναι να ακολουθήσουμε την ψυχοθεραπεία μας ή τη συμβουλευτική μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ αυτό που βλέπω στους ανθρώπους είναι ότι με το που ανακουφιστούν συμπτωματικά σταματούν ή με το που σταματήσει το πρόβλημα ας πούμε, που τους ταλανίζει, σταματούν. Αυτό δεν είναι... Εγώ μιλάω και δεν... για προλήψη, όμω. Δηλαδή μια δεν κοπέλα, για, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι το οποίο είναι εγκυμονή μπορεί να έρθουν κοντά σου σε σένα... ή σε κάποιον άλλο ψυχολόγο, ο οποίο επίση να είναι και για ενήλικε και για παιδιά και για φίλου. Δεν είναι όλοι ε, που έχουν πολλέ εξειδικεύσει. Έχει πολλέ εξειδικεύσει. Και αυτό σε προτείνω ως ιδανική περίπτωση που είσαι και ψυχολόγο. Εφήβο και παιδοψυχολόγο και ενήλικο. Να, μπορεί να έρθουν κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη να κάνουν κάποιε συνεδρίε προληπτικά, ψυχοεκπαιδευτικέ, αν θέλει, συνεδρίε, τι οποίε να ρωτήσουν και να μάθουν βασικά, βασικά στοιχεία, βασικέ αρχέ, βασικέ συμβουλέ για το πώ να μεγαλώσουν τα παιδιά του με όσο το δυνατόν πιο υγιή τρόπο ψυχολογικά και ψυχοσυναισθηματικά. Και μετά από την έλευση του παιδιού στον κόσμο, να κάνουν μια-δυο συνεδρίε κάθε τόσο και να πάρουν στήριξη και βοήθεια. Δεν μιλάω για περιπτώσει που να έχουν οπωσδήποτε κάποιο θέμα. Μιλάω και για προληπτικά, όταν λέω παιδοψυχολόγο τη οικογένεια. Ναι, το... Αυτό λέω. Να έχει απόλυτο δίκιο. Ενώ κάνω διαλέξει σε σχολεία, οι εργαστήρια σε σχολεία, οι ομιλίε σε σχολεία, προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουν οι γονεί γύρω από το μεγάλωμα των παιδιών. Αυτό που ανακαλύπτω συνέχεια είναι ότι δεν γνωρίζουν ούτε τα στάδια εξέλιξη του παιδιού του, το ούτε ρε, τι τα περιμένουν από mm. το παιδί σε κάθε ηλικία. Ούτε Πώ α πούμε να αντιδρά ένα δίχρονο, ένα τρίχρονο, ένα τετράχρονο, ένα πεντάχρονο. Προληπτικά, για να είμαι καλό γονιό, να μην τρέχω τίποτα. μετά να μαζέψω τα μάζευτα που μπορεί να έχω όλη την καλή πρόθεση και όλη την καλή θέληση, αλλά άμα δεν έχω τι γνώσει. Εγώ... Αν έκανα παιδιά τώρα, ενώ βιολογικά, αν ρε παιδί μου ξεκινούσα τώρα την οικογένεια μου, θα πήγαινα από την εγκυμοσύνη να έχω τον παιδοψυχολόγο της οικογένειας. Και τώρα που είμαι εγώ ίδια ψυχολόγος, έχω παιδοψυχολόγο που συμβουλεύομαι, εδώ είναι εδώ απέναντι μου μπροστά μου, και ειδικιστούς εφήβους, και το έχω πει πολλές φορές ότι σε σένα χρωστάω τεράστια ανευγνωμοσύνη, τεράστια ανευγνωμοσύνη, γιατί όταν ήρθε στη ζωή μου το 2011, που ήδη μεγάλωνα μόνη μου δύο παιδιά για δέκα χρόνια, η θεραπευτική παρέμβαση που έγινε έτσι είχαμε γνωριστεί αρχικά στο μεγάλο μου το παιδί ήταν σωτήρια δηλαδή δεν έχω δει πιο μεγάλη αλλαγή ζωής life transformation από την αλλαγή που είχε ο Λάζαρος όταν έκανε ψυχοθεραπεία κοντά σου για ένα χρόνο και έκανε συστηματικά θυμάσαι το στην ηλικία, έκανε συστηματικά μιλάμε για τεράστια αλλαγή και ε, κλαίω και έκλεγα που δεν υπήρχαν. Α, δεν υπήρχαν ψυχολογοι σαν εσένα. Ψυχολογοι όπω εσένα που να είναι και για ενήλικε και για παιδιά και για εφήβου, ούτω ώστε να συμβουλευόμουν ε, νωρίτερα. Είχα δοκιμάσει, αλλά δεν υπήρχε αυτό. Αυτό που έχει εσύ. Και έχει γράψει, πε μα λίγο και για τα βιβλία σου, γιατί είναι πολύ χρήσιμα τα βιβλία σου. Και στην ομάδα, στο τέταρτο επίπεδο, στη συμμετοχή, έχουμε μαμάδε οι οποίε λένε: Εμεί κάναμε με τα παιδιά αυτή την άσκηση από το βιβλίο τη Πε μα λίγο τα βιβλία και να τα βάλουμε και σε σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Οι ασκήσει. Είναι το παίζοντα με το παιδί μέσα μα το δεύχο 1 και το δεύχος 2 το οποίο είναι, για, είναι και για παιδιά και για εφήβους και για ενήλικες, το δεύτερο ειδικά. Ε, και κάνει και για δασκάλους, κάνει και για γονείς, κάνει και για θεραπευτές. Ε, μετά είναι το αναζητώντας εμένα που είναι για ενήλικες, πάλι ασκήσεις για άτομα που κάνουν ψυχοθεραπεία αφού το συζητήσουν πρωτίστως με τον ψυχοθεραπευτή τους, ε, ε, αν δεν κάνουν σε μένα, ε, ε, γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζω ο ψυχοθεραπευτής τους, τι βιβλία συμβουλεύονται εκτό από την ψυχοθεραπεία που κάνουν. Είναι το, τα βιώματά μας, το, 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 το τελευταίο νο το τελευταίο που είναι προσωπικά βιώματα ζωής και πώς τα αντιλαμβανόμαστε, πώς βάζουμε κάτι θετικό από το αρνητικό που μας συμβαίνει. Ε, και τώρα γράφω το 15ο ε, βιβλίο μου, το οποίο είναι πάνω, πάνω στα παραμύθια, πάνω στη μεταδιδακτορική μου έρευνα που έχω κάνει στο ΕΧΠΑ, ε, το οποίο είναι βασικά παραμύθια για να πεις κάτι πολύ αρνητικό γεγονός που έχει συμβεί, Απλά να βρεις ένα διαφορετικό τρόπο να φύγησεις για να κάνεις να αναδιηγηθείς ένα γεγονός με θετικό τρόπο. Το αναπλαισιώσεις ε, δηλαδή. Να το, αναπλα... να το αναπλαισιώσεις θετικά ε, και το γράφω. Ε, ναι. Είναι, τα βιβλία μου στηρίζονται πάνω σε θεραπευτικές ασκήσεις και γενικά πάνω στη ψυχοθεραπεία γιατί έχω καταλήξει ότι οι άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία είναι καλό να συμβουλεύονται βιβλία τα οποία να τους βοηθούν να αναγνωρίζουν έτσι, κομμάτια δικά τους. Γι' αυτό άλλωστε και όσοι με γνωρίζουν και δουλεύουν μαζί μου ξέρουν ότι έχουν και πολύ κατοικών εργασία. Ακριβώς Βάζει πολύ το... homework αυτή η ψυχολόγος, ναι. homework. Ε, είναι πάρα πολύ βοηθητικό όμως, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που έχουν άγχη, που δεν ξέρουν που δεν ξέρουν να ακούν τον εαυτό του, που βαριούνται τον εαυτό του, ε, δεν αντέχουν ούτε ένα λεπτό να μείνουν μόνοι του, είναι πολύ σημαντικό να γνωριστούν με τον εαυτό του. Γι' αυτό και βάζουμε πολλέ ασκήσει. Ή να αναγνωρίσουν μοτίβα σκέψη. Οι άνθρωποι που εν του λόγου λένε πράγματα που δεν συνδέονται, γιατί έχουν τόσα πολλά μέσα στο μυαλό του και δεν μπορούν να κάνουν μια δομημένη πρόταση για να πούν τι έχουν, τι τους συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουν και στο σπίτι... και να κάνουν ασκήσεις που θα τους βοηθήσουν... για να βρουν το, το κομμάτι μέσα τους, να γίνουν συμπαγείς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις καλά... ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Εγώ δυσκολεύομαι με, με τα βιβλία στη συμμετοχή. Ε, ήδη κάποια από τα οποία έχω διαβάσει στη συμμετοχή... με δυσκόλυψαν ιδιαίτερα. Ε, ενώ με την έννοια του ότι γράφονται και πολλές φορές είναι γραμμένα από κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη θεωρία και βλέπουν την... τον άνθρωπο, τη σχέση του με τον εαυτό του, τη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους μόνο μέσα από εκείνη την οπτική και αυτό τα κάνει να είναι δύσχριστα και επικίνδυνα. Για παράδειγμα, το βιβλίο της Σου Τζόνσον «Κράτα με σφιχτά» αυτό για τη θεωρία του δεσμού είναι πολύ επικίνδυνα όσα γράφονται εκεί πέρα εάν εφαρμοστούν σε περιπτώσει σχέσεων τοξικών που ο ένας από τους δύο είναι αρκησιστής και υπάρχει αρκησιστική κακοποίηση π.χ. Ή το βιβλίο για τα όρια αυτό που έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή παλιότερα. Επίσης, και το λέω φυσικά διαβάζοντα το βιβλίο, είναι επικίνδυνο αν το διαβάσει κάποιο ο οποίος έχει τάση προς τη θρησκολεψία, το ενεχικά σύνδρομα κλπ. Και, θεωρώ ότι τα δικά σου τα βιβλία, ακριβώς επειδή έχεις μια πολύ μόρφωση και γνώση και παιδεία στα θέματα της ψυχολογίας, δεν έχουν αυτή την επικίνδυνοτητα κάποιου ο οποίο ασχολείται μονομερό με ένα ζήτημα. Ήθελα να σου πάρει τον νίκιο ότι παρακολούθησα μια συνέντευξη που έχει δώσει η Δόκτωρ Ράμανι, η ντυρβάσουλα, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο Ξέρει Ποιο Είμαι Εγώ για τον Αρκισμό, που είναι κορυφαία ε, ακαδημαϊκός ακαδημαϊκό ερευνήτρια, clinician, κλινικό στον τομέα του Αρκισμού. Μια συνέντευξη που είχε δώσει προσωπική δική τη για τι σχέσει στο podcast της και τρόμαξα που δεν γνωρίζει τι σημαίνει συνεξάρτηση και ρωτούσε και μιλούσε με τον Μάθιου Χάση. Ο Μάθιου Χάση είναι ένας dating coach, ο οποίος αυτός ήξερε περισσότερο για τη συνεξάρτηση από την κορυφαία κλινική ψυχολόγο του πλανήτη στα ζητήματα του ναρκισισμού. Αυτό κάνει η εξειδίκευση μόνο με ένα θέμα. Ασχολούμαι μόνο με ένα ζήτημα. Παίρνω μόνο, δηλαδή, είτε ένα ψυχολόγο, ο οποίο πιάνει μόνο τη θεωρία του δεσμού και βλέπει όλους τους ανθρώπους ως αποθευτικούς, ανασφαλείς, αποδιοργανωμένους και δεν βλέπει καθόλου στυλ προσωπικότητας, αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, αναντιωματικό στυλ προσωπικότητας, υγιές στυλ προσωπικότητας ή κάποιος άλλος ο οποίος βλέπει μόνο ψυχοπαθολογία ή όχι. Αν κάποιος έχει μια, α, α, διάθεση, μια διατραχή διάθεσης ή όχι, αν έχει μια διάγνωση ψυχιατρική ή όχι. Χρειάζεται πολύ πλευρη γνώση του αντικειμένου της ψυχολογίας, της κλινικής ψυχολογίας, των εφαρμογών της ψυχολογίας για να μπορέσεις να πάρεις ουσιαστική βοήθεια. Γι' αυτό εγώ δυσκολεύομαι τόσο πολύ να βρω ποια βιβλία να διαβάσω στη συμμετοχή. Να σου πω και κάτι κλείνοντας. Αυτό ίσως θα πρέπει να το πω. Έχεις μάθει για το γυάλο. Ναι, έχω μάθει για το γυάλο. έχω μάθει. Έχω μάθει. Θυμάσαι που σου λέγα ότι τα βιβλία τα έγραφε η Μακαρίτησα. <Κι> Θυμάσαι που σου το έλεγα. <Κι> Είδε ότι τώρα παντρεύτηκε μια που του γράφει βιβλία. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ένα άνθρωπο στα 92 να παντρευτεί μια κοπέλα στα 75. Κανένα απολύτω. Δεν έχουμε θέμα. Ο λόγο που το λέω είναι ότι παντρεύτηκε πάλι μια που του γράφει τα βιβλία. Άρα ό,τι γυαλίζεται δεν είναι χρυσό. Αυτά. Στείλε μου, please, σε παρακαλώ πολύ, σε ένα email ε, τη λίστα με τα βιβλία σου. Okay. Να τα ψάχνω πάλι, στείλε μου να τα βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε. Να, να πούμε λίγο για αυτό το βίντεο που είναι για το ότι όποιο οποίος... έχει. Κάμετε αυτόν τον δώρο στον εαυτό σα. Ακούστε τον. Μάθετε τον και αντέξετε το ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος και θα δείτε πάρα πολλές αλλαγές. Απλά το θέμα είναι να το αντέξετε με σταθερότητα και συνέπεια και με ειλικρίνεια, με το, να φέρνετε το τσαλακωμένο σας σε αυτό και οτιδήποτε σα βάζει ο ψυχοθεραπευτή σα να το εμπιστεύεστε, αφού εμπιστεύεστε το ψυχοθεραπευτή σα φυσικά. Και διαλέξετε ένα ψυχοθεραπευτή που θα είναι ενημερωμένο. Ναι, yeah. γιατί θα δείτε απίστευτε αλλαγέ, αλλά από την αρχή μέχρι το τέλο. Εγώ το έχω κάνει. Έχω κάνει 7 χρόνια για να είμαι εδώ και να καταλαβαίνω πράγματα. Κανένα ψυχολόγο. Είναι ατομική ψυχοθεραπεία. Ατομική ψυχο... και ομαδική. Δεν. Ε, κανένα. Δεν μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, αν δεν έχει κάνει προσωπική θεραπεία προσωπικά. Πρέπει να κάνουμε προσωπική θεραπεία. Όλοι μας. Όλοι μας. Και για να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και για να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί αυτό το απίστευτο ταξίδι. Με όλες αυτές τις δυσκολίε που μου είχαν, που με σίγουρον και σε εσάς τυχαίνουν, και όχι μόνο σε εμένα, ε... Γιατί εντάξει, μπορεί να τα λέμε χαριτολογώντα, αλλά το ξέρει η Θέκλα, όπω είναι και εκείνη το ίδιο. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αυτά που λέμε και σε εσά τα κάνουμε και εμεί οι ίδιοι. Και πολλέ φορέ όταν ε, κάνουμε τι επιλογέ μα, ενώ κρατούμε μακριά ανθρώπου και, μείνουμε, και μένουμε μόνοι μα και παλεύουμε μόνοι μα, ε, το πληρώνουμε αυτό με δυσκολίε και αναποδιέ. Ε, αν δεν είχα κάνει λοιπόν ψυχοθεραπεία, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Άρα η, η ψυχοθεραπεία μας βοηθά να γονατίζουμε, αλλά να σηκωνόμαστε και να ξαναγονατίζουμε, αλλά να σηκωνόμαστε. Δεν μας μαθαίνει να είμαστε γεμανφού και να είμαστε πάντα καλά, γιατί κάτι άλλο συμβαίνει αν, την ώρα που έχουμε δυσκολίες. Εμείς είμαστε... Στην, στην κοσμάρα μα. Ζούμε τη δυσκολία και διαπερνούμε αυτήν και βγαίνουμε από την άλλη πλευρά πιο δυνατοί. Και μετά περνούμε μια άλλη δυσκολία και ξαναβγαίνουμε από μέσα τη και ξαναβγαίνουμε δυνατοί. Έτσι είναι η ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι το πράγμα μας μαθαίνει. Και μπορεί να κάνουμε να... και κύκλους ψυχοθεραπεία αριστού. Μπράβο, mm. μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή προσπαθούσα τώρα να κάνω μέσα στο μυαλό μου μια σούμα πόσα χρόνια έκανα εγώ. Έκανα πρώτα έναν κύκλο δύο χρόνια ψυχοθεραπεία. Μετά έναν άλλον έξι μήνε, μετά έναν άλλον πέντε χρόνια και μετά έναν άλλο δύο χρόνια. Όχι μαζί, όχι το ένα μετά το άλλο, με, με διαλύματα. Και αυτή την περίοδο δεν κάνω συστηματικά. Κάνω μια κάθε τόσο γιατί έχω τελειώσει τον κύκλο που κάνω, αλλά και στο μέλλον θα ξανακάνω. Γιατί μόνο δώρο είναι η ψυχοθεραπεία, δεν είναι τίποτα άλλο. Μόνο, αλλά φτάνει να έχει έναν καλό θεραπευτή. Ένα θεραπευτή, ο οποίο να είναι θεραπευτικό. Όπω λέμε, ο γονιό να είναι γονεϊκό, η μητέρα να είναι μητρική, ο πατέρα να είναι πατρικό, έτσι και ο θεραπευτή να είναι θεραπευτικό. Να νιώθει ότι σε αγαπάει θεραπευτικά και ότι επιθυμεί βαθιά να σε βοηθήσει να βρει ε, του δρόμου μέσα σου, αυτού που ψάχνει για να βρει τη γαλήνη. Και ε, πραγματικά η, και οι ασκήσει που δίνονται ενδιάμεσα στι θεραπευτικέ συνεδρίε για πάρα πολλού άνθρωπου είναι εξαιρετικά χρήσιμε και πολύ καλέ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νίκο, μου και για αυτήν την Αριστονίκη. Bye, yeah. bye.